βρισκόμαστε εδώ Παρασκευή το απόγευμα να ποτίσουμε φόρο τιμής στον αδικοχαμένο συνάδελφό μας, που το έγκλημα λέμε εμείς, που προχθές έπεσε από τα 10 μέτρα εν ώρα εργασίας. Το Συνδικάτο Οικοδόμων είναι εδώ, άφησε λίγα λουλούδια, όπως και ο Σύλλογος Γυναικών εδώ στις Σικές. Και θα ακολουθήσει πικετοφορία, μια ενημέρωση γειτονιά, για να αναδείξουμε ότι τελικά δεν ήταν η κακιά η ώρα, ούτε η κακιά στιγμή. Τη στιγμή που έχουμε ήδη 10 μέτρα με 18 νεκρούς μέχρι τον Ιούνιο, ο συνάδελφος έπεσε από τα 10 μέτρα εν μέσω καύσωνα. Τη στιγμή που το Υπουργείο Εργασίας λέει ότι μέχρι και 40 βαθμούς λέει μπορούμε να δουλεύουμε, άρα λύνει τα χέρια των εργοδοτών. Η σκαλωσιά, όπως μας είπε και η Επιθεώρηση Εργασίας, είναι λιπέστατη στα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας που καταγγέλνουν την υποστελέχωση της Επιθεώρησης Εργασίας, που τα τελευταία χρόνια όλες οι κυβερνήσεις την έχουν αφήσει, είναι υποστελεχωμένη και έχουν ευθύνη σε όλες οι κυβερνήσεις, που αφήνει και λύνει και τα χέρια των εργοδοτών, μην τηρώντας τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, γιατί κοστίζουν. Άρα κοστίζουν και οι ζωές μας. Εμείς λέμε ότι μόνοι μας θα βγάλουμε το κάρο από τη λάσπη, μόνο με τον αγώνα μας. Καλούμε τους συναδέλφους να συσπηρωθούν στο Συνδικάτο, να είναι τα μάτια μας και τα αυτιά μας στα εργοτάξια και στα γιαπιά, να παρεμβαίνουμε, να παρεμβαίνουν και οι ίδιοι. Και όπως ξέρουμε εμείς οι οικοδόμοι, μόνο με τον αγώνα μας κερδίζουμε. Όλοι να συσπηρωθούν στο Συνδικάτο Οικοδόμων και για την καινούργια κλαδική σύμβαση που έρχεται το Σεπτέμβριο, αλλά και για τις ζωές μας. Οι ζωές μας αξίζουν.